αδυναμία στη βάδιση από πόνο στο γόνατο? Αν επανόρθω τη βλάβη στην άρθρωση? Προβληματίζεστε ποια είναι η καταλληλότερη και λιγότερο επώδυνη μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος? Όλες οι νέες εξελίξεις σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Η άρθρωση του γόνατός μας είναι μία από τις βασικότερες αρθρώσεις του σώματος. Το ζητούμενο είναι ότι πολλές φορές η κατάχρηση ή εγγενετής προβλήματα σε αυτή την άρθρωση δημιουργούν ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ατόμου. Πολλές φορές το οδηγούν ακόμη και στην κατάκληση, στην παράλυση ή και στην καρέκλα για πολύ καιρό, με αποτέλεσμα τόσο ο ίδιος όσο και το οικογενειακό του περιβάλλον να πάσχει από αυτό. Η σύγχρονη τεχνολογία όμως έρχεται να δώσει ορισμένες λύσεις. Εδώ λοιπόν μπαίνει ακριβώς η εικονική πραγματικότητα, η οποία μας επιτρέπει ως χειρουργοί γιατροί να δούμε το αποτέλεσμα πριν, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Πώς λοιπόν αποφελείται ένας ασθενής από αυτήν την μέθοδο? Έχουμε κοντά μας τον δόκτορα Σταύρο Λεβογιάννη, χειρουργός ορθοπαιδικός, για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μελλοντικά, μπορεί να πει κανείς, γιατρέ, συστήματα και μεθόδους, τα οποία μας δίνουν μια ποιότητα όχι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στην ακρίβεια της τοποθέτησης των αιμοσχημάτων. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Να μιλήσουμε για ένα τόσο πολύ ωραίο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, για τις μάτριξ αρθροπλαστικές. Πράγματι, μιλάμε για μια επανάσταση στη σύγχρονη τεχνολογία, η οποία έρχεται μετά από την ρομποτική εποχή και νομίζω ότι θα μείνει κοντά μας για τα επόμενα 30 με 50 χρόνια στην ορθοπαιδική, θα μας απασχολήσει. Το ρομπότ είναι εδώ όμως, είναι το σήμερα. Το μάτριξ για το οποίο αναφερθήκατε θυμίζει κάτι από μια εποχή του μέλλοντος, θυμίζει, όπως για παράδειγμα και η ταινία Matrix, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουμε όλοι μας συνηθίσει να ακούμε και βέβαια δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Ναι. Πώς λοιπόν, τι είναι αυτό το Matrix για το οποίο αναφέρεστε? Καταρχήν, επειδή σχεδόν όλοι μας έχουμε δει τις ταινίες του Matrix, θα σας πω ότι μέσα από τις ταινίες του Matrix μας έρχονται μηνύματα από το μέλλον. Εδώ λοιπόν η Matrix αρθροπλαστική έχει φέρει το μέλλον στο παρόν. Είναι λοιπόν μια σύγχρονη πραγματικότητα, είναι μια εικονική πραγματικότητα, μια υπαυξημένη πραγματικότητα μέσα στο χειρουργείο, που έρχεται να μας δώσει πάρα πολλές λύσεις. Αυτό που θέλω να πω στους τηλεθεατές είναι ότι στο να επιτύχει κανένας μια πάρα πολύ καλή αρθροπλαστική, μια αντικατάσταση της άρθρωσης όταν βρίσκεται σε τελευταίο στάδιο αρθρίτιδας πλέον, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητικό τρόπο, δύο είναι τα βασικά ζητήματα. Το ένα είναι λοιπόν η εμπειρία του χειρουργού, που είναι η βάση όλης αυτής της ιστορίας. Και το δεύτερο είναι οποιαδήποτε τεχνική. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι αυτό. Το κίνητρο. Το κίνητρο λοιπόν και για τον χειρουργό είναι η αποτελεσματικότητα και για τον ασθενή είναι η πλήρης λειτουργικότητα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από διάφορα συστήματα νέας τεχνολογίας, να μπορέσουμε να δώσουμε στον ασθενή μία πλήρη λειτουργικότητα. Ένα λοιπόν βιονικό γόνατο, το οποίο ουσιαστικά να μπορεί να έχει μία διάρκεια ζωής πάνω από 30 χρόνια και να έχει μία πλήρη λειτουργικότητα όπως το φυσιολογικό μας γόνατο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα, αυτή είναι η επιδίωξη. Η επιδίωξη. Τώρα, σωστό. Από εκεί πέρα, βέβαια, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους για να καταλάβουμε βεβαίως καταρχάς γιατί αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο ονομάζεται Matrix. Τι είναι το Matrix λοιπόν? Η Matrix αρθροπλαστική λοιπόν είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τεχνολογία και στην ορθοπαιδική, έτσι, γιατί γενικά υπάρχει μέσα στην ορθοπαιδική, είναι η επίτευξη μιας αρθροπλαστικής, μιας αντικατάστασης άρθρωσης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη βοήθεια ειδικών γυαλιών που φοράει ο χειρουργός και ο οποίος παίρνει πληροφορίες και ουσιαστικά τοποθετεί τις πληροφορίες αυτές μπροστά στα μάτια του, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάει σε άλλες εικόνες, σε άλλες οθόνες γύρω-γύρω και να διασπάται η προσοχή του χειρουργού. Μισό λεπτάκι. Έχουμε λοιπόν μία πρόσβαση του χειρουργού σε ένα προεγχειρητικό σχεδιασμό, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, σε μοντέλα, σε καταστάσεις που θα θέλαμε να επιτύχουμε στο τέλος του χειρουργείου. Σωστά? Σωστό. Ωραία. Πάμε παρακαλώ λίγο να δούμε την φωτογραφία αυτή που δείχνει ακριβώς
Τα γυαλιά στα οποία αναφερθήκατε, γιατρέ, για να κατανοήσουμε και να μας εξηγήσετε λίγο για ποιο λόγο φοράτε γυαλιά που μοιάζουν σαν ένα από το μέλλον. Ναι. Τι ακριβώς, αυτά λοιπόν τα γυαλιά στην πραγματικότητα μας δίνουν μία επαυξημένη πραγματικότητα. Εάν μπορείτε να δείτε στην εικόνα, είναι διπλά γυαλιά στο δεξί μάτι. Άρα με τα μεγάλα γυαλιά ο χειρουργός έχει άμεση πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Ποιο είναι το φυσικό περιβάλλον? Είναι το γόνατο του ασθενούς που έχει μπροστά του την ώρα που χειρουργεί. Το μικρό γυαλί που έχει ειδικό λογισμικό και το οποίο είναι συνδεδεμένο ασύρματα πλέον με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίνει στο μάτι του χειρουργού απευθείας εικόνες, αφού δημιουργήσει ένα καλούπι, διαπερνά δηλαδή το δέρμα του ασθενούς, παίρνει για ανατομικά στοιχεία. Υπάρχει τότε, επειδή λέτε ότι διαπερνά το δέρμα του ασθενούς, έχουμε λοιπόν ύπαρξη ακτινοβολίας? Όχι, καμία ακτινοβολία. Σας είπα, είναι ειδικό λογισμικό, το οποίο παίρνει ανατομικά στοιχεία μέσα από το σκέλος του ασθενούς, από το πόδι του ασθενούς, διαμορφώνει ένα ειδικό καλούπι και αυτό που έχει να κάνει ο χειρουργός, φορώντας τα διπλά γυαλιά, είναι να ταιριάξει, να προσομοιώσει, να βάλει επάλληλα το ένα καλούπι που έχει δημιουργήσει με τα γυαλιά, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, πάνω στο φυσικό γόνατο και μόλις το ταιριάξει απόλυτα, είναι αυτό το οποίο θα τον βοηθήσει να κάνει όλη την προετοιμασία, έτσι ώστε να τοποθετήσει με άριστο τρόπο τα προθετικά υλικά για να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να μην παίρνουν έκεντρες φορτίσεις στο μέλλον όταν βαδίζει ο ασθενής. Αν μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το παρομοιάσω αυτό με ορισμένες χειροτεχνίες που κάναμε στο παρελθόν, που βάζαμε το ριζόχαρτο για να βγάλουμε ένα αχνάρι από ένα σχήμα. Πάρα και να πολύ βάζαμε ένα άλλο σας. Ριζόχαρτο από πάνω για να τα φέρουμε λοιπόν στην ίδια ευθεία και το ένα να εφάπτεται από το άλλο. Είναι αυτό το σκεπτικό, ναι, ή έχουμε, ναι, κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι το σκεπτικό. Και πραγματικά αυτό το πράγμα μας δίνει απεριόριστη βοήθεια. Εγώ κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, σε κάθε έναν ασθενή που το χρησιμοποιώ, ενθουσιάζουμε ακόμη περισσότερο, έτσι, με τη νέα τεχνολογία. Και θα σας πω ότι ακόμη βρισκόμαστε, δεν θα έλεγα στην αρχή, αλλά είναι πάρα πολλές οι βελτιώσεις τις οποίες πρόκειται να δούμε στο μέλλον. Και γι' αυτό και σας είπα ότι θα μας απασχολήσει στην ορθοπαιδική κοινότητα τουλάχιστον για τα 20, 30, 40 χρόνια στο μέλλον. Έχετε λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο προσπαθείτε να φέρετε και να προσαρμόσετε στην πραγματικότητα, στο κανονικό γόνατο, στην άρθρωση, στην ώρα του χειρουργείου. Το ερώτημα είναι, αυτό το μοντέλο το οποίο πλέον τα γυαλιά σας και συγκεκριμένα η εικόνα που λαμβάνετε στα γυαλιά, προκύπτει από πού? Είναι κάτι που έχει γίνει προεγχειρητικά και στη συνέχεια αξιοποιείται? Πώς ακριβώς γίνεται? Ναι. Αυτό στην πραγματικότητα, με αυτά τα γυαλιά που βλέπουμε, γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό λοιπόν λέγεται επαυξημένη πραγματικότητα. Όλη αυτή η ιστορία της μάτριξης αρθροπλαστικής όμως έχει πράγματι και προεγχειρητικό έλεγχο με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, με άλλα γυαλιά, στα οποία μπορούμε να πάρουμε ειδικές εξετάσεις του ασθενούς, να πάρουμε αξονικές τομογραφίες, να μπορέσουμε να τις γυρίσουμε μέσα από τα γυαλιά με ειδικό λογισμικό. Να τις κάνουμε λοιπόν τρεις διάστατες. Να τις γυρίσουμε στο χώρο, έτσι, να τις προσανατολίσουμε πώς κατά τον λοιπόν τρόπο. Πώς κινείται η άρθρωση ακριβώς. Σε μια 360 μοιρών στροφή. Σωστό. Να δούμε πού ακριβώς είναι τα άλατα, τα οστεόφυτα που δημιουργούνται στην άρθρωση του γονάτου. Και ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Φυσικά. Να δούμε τις ακριβείς διαμέτρους. Να κάνουμε όλες τις μετρήσεις οι οποίες χρειάζονται για να ξέρουμε εξατομικευμένα από ασθενή σε ασθενή τι ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά τα μεγέθη των προθετικών υλικών. Κρατάω λίγο αυτό, το εξατομικευμένο που λέτε. Ναι. Ολοκληρώστε όμως για να πάμε σε αυτό. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εδώ έχουμε λοιπόν την δυνατότητα που δεν είχαμε στο παρελθόν να μπορέσουμε να δείξουμε τρισδιάστατα το γόνατο του ίδιου του ασθενούς στον ίδιο τον ασθενή. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην ορθοπαιδική και νομίζω σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες είναι ότι πολλές φορές ενημερώνουμε τον ασθενή και του λέμε ότι ξέρεις, έχεις άλατα, έχεις αρθρίτιδα στο γόνατό σου και θα πρέπει να κάνεις αυτή την επέμβαση που λέγεται ολική αρθροπλαστική. Είναι λογικό ότι ενώ για εμάς τους χειρουργούς που είμαστε όλη την ημέρα και κάνουμε το συγκεκριμένο επάγγελμα,
μας είναι πολύ απλό αυτό που λέμε για τον ασθενή, όλο αυτό το πράγμα είναι βουνό. Ακούει βέβαια τις λέξεις, βλάβει στο χόνδρο, βλάβει στην άρθρωση, αρθρίτιδα, αρθροπλαστική. Μα δεν είναι υποχρεωμένος που τα γνωρίζει και ο ασθενής αυτά τα πράγματα. Έχει μία ιδέα, έτσι, γιατί το έχει ξανακούσει από κάποιο φίλο του, από κάποιο συγγενή άλλον που έχει κάνει μια τέτοια επέμβαση. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να καταλάβει επακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν μπορεί να φορέσει μαζί με τον γιατρό την ώρα που γίνεται η ενημέρωση πριν το χειρουργείο, μπορεί να φορέσει τα ίδια γυαλιά. Μπορεί ο γιατρός με ειδικές κινήσεις που κάνει με τα χέρια να γυρίσει το γόνατο γύρω-γύρω, ναι, και να μπορέσει να δει ο ίδιος ο ασθενής πλέον πώς είναι το γόνατό του, πού ακριβώς είναι τα οστεόφυτα, πώς ακριβώς θα γίνουν οι μετρήσεις, πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί η αρθροπλαστική. Διορθώστε έτσι ώστε να έχει επίγνωση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος όμως, γιατί από διάφορες άλλες αντίστοιχες καταστάσεις με συναδέλφους σας, έχουμε ακούσει πολύ συχνά για προεγχειρητικό σχεδιασμό, έχουμε ακούσει για εικόνες και σχέδια τα οποία ούτως ή άλλως περιγράφουν αυτό το οποίο μας λέτε και εσείς. Γιατί λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό ως κάτι καινούριο? Γιατί είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί τρισδιάστατα ο ίδιος ο ασθενής, έχοντάς το μπροστά στα μάτια του, να καταλάβει επακριβώς για το τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα τα άλλα που κάναμε μέχρι στιγμής, ακόμη και με τα ρομποτικά συστήματα, ήταν να κάνουμε σχεδιασμούς πάνω στις αξονικές τομογραφίες, αλλά δεν είχαμε τον τρόπο να τα δείξουμε αυτά μέσα από κομπιούτερ μπροστά στα μάτια του ασθενούς και να του εξηγούμε και να αλλάζουμε την εικόνα τρισδιάστατα και να προσανατολίζουμε διαφορετικά το γόνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να δει όλες τις λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν ο ασθενής εδώ γίνεται και αυτός μέρος της λύσης του προβλήματος και κοινωνός ταυτόχρονα. Μα γενικά για όλους όσους γνωρίζουν τι σημαίνει εικονική πραγματικότητα, γιατί περισσότερο familiar είναι τα μικρότερα, εξοικειωμένοι, ναι, είναι οι μικρότεροι σε ηλικία, οι οποίοι παίζουν βιντεοπαιχνίδια μέσα από γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν φοράμε τέτοια γυαλιά, στην πραγματικότητα υπάρχει μία εμβύθυση του ασθενούς σε ένα εικονικό περιβάλλον. Δεν βλέπεις τι υπάρχει γύρω-γύρω σου, πού ακριβώς κάθεται ο γιατρός, ποιος άλλος είναι, πώς είναι ο χώρος. Εδώ λοιπόν βυθίζεσαι σε ένα περιβάλλον και βλέπεις, κάνεις focus, προσανατολίζεσαι μόνο στο γόνατό σου. Βλέπεις μόνο αυτό, βλέπεις τις λεπτομέρειες, δεν αποσπάται η προσοχή πουθενά αλλού σε θέματα που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ στο βίντεο animation που έχουμε αυτή τη στιγμή για να κατανοήσουμε λίγο πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η matrix αρθροπλαστική γόνατος και βεβαίως να μας εξηγείτε και εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Εδώ αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Άρα εδώ βλέπουμε τα γυαλιά συγκεκριμένα. Πολύ μικρές τομές για να μπούμε μέσα στο γόνατο. Με τα γυαλιά βλέπετε ότι μπορούμε να προσανατολιστούμε έχοντας οδηγούς. Παρακαλώ λίγο παγώστε την εικόνα εδώ. Έχοντας οδηγούς και markers, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι πάνω στα εργαλεία τα χειρουργικά. Άρα δεν έχουμε... αυτοί οι οδηγοί δεν τοποθετούνται πάνω στην άρθρωση όπως ήθεστε με άλλα συστήματα. Όχι. Όπως είχαμε με τα ρομποτικά συστήματα που βάζαμε κάποιους έξτρα οδηγούς μέσα στα οστά για να είναι αισθητήρες. Οι αισθητήρες εδώ είναι ουσιαστικά προσαρμοσμένοι μέσα στα γυαλιά του χειρουργού και παίρνουν όλες τις μετρήσεις και τα οδηγά σημεία από τα ανατομικά στοιχεία του ασθενούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν και να φτιάξουν αυτό το καλούπι που συζητάμε και να το προσανατολίσουν, να το βάλουν επάνω ουσιαστικά στο πραγματικό οστού του ασθενούς. Συνεπώς αυτό, γιατρέ, σημαίνει ότι δεν έχουμε λοιπόν επιπλέον οπές, τρύπες, να το πω έτσι απλά, πάνω στα οστά για να τοποθετηθούν αυτοί οι αισθητήρες και οι οδηγοί. Εγώ θα το έλεγα ακόμα πιο ενημερωτικά για τους ασθενείς, γιατί θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει τι έγινε και άμα κάνουμε και δύο τρύπες παραπάνω, κάτι τρέχει, ας πούμε, σιγά. Στην πραγματικότητα, ναι, καταλαβαίνετε. Αποφεύγουμε θρομβοεμβολικά επεισόδια. Βέβαια, αποφεύγουμε θρομβοεμβολικά επεισόδια, αποφεύγουμε ένα πιθανό ιατρογενές κάταγμα που μπορεί να γίνει. Μια θράψη, δηλαδή. Του γιατρού, δηλαδή. Όχι, μια θράψη, έτσι, του οστού,
όταν περνάμε τις... Μια ασθενοπόρος ίσως, κάτι αντίστοιχο μπορεί ναι, να υπάρχει. Ναι, βεβαίως, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που χειρουργούνται και υποβάλλονται σε τέτοιου είδους αρθροπλαστικές είναι μεγάλης ηλικίας. Φυσικά και έχουν οστεοπόρωση, άλλος μεγαλύτερη και άλλος μικρότερη. Άρα σαφέστατα και υπάρχει ένας σχετικός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν έχουμε κανένα τέτοιο κίνδυνο στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί όλοι αυτοί οι αισθητήρες προσαρμόζονται μέσω των γυαλιών επάνω στα γυαλιά και επάνω στα εργαλεία τα χειρουργικά. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αυτήν την τοποθέτηση του μοσχεύματος, του ενθέματος μπορεί να πει κανείς. Κρατάω ξαναλέω αυτό με τους οδηγούς, γιατί εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση πώς μπορεί τα γυαλιά μέσα και η εικονική πραγματικότητα να μας αποδώσουν μια συνολική εικόνα. Έκτοτε λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει. Φοράμε λοιπόν τα γυαλιά, ως γιατρός που είστε, τι βλέπουμε, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εδώ λοιπόν μας δίνονται πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες για μια σωστή τοποθέτηση των προθετικών υλικών. Το ένα είναι στο πώς θα κάνουμε την επιλογή του προθέματος. Δηλαδή, για το τι ακριβώς υλικό θα βάλουμε. Μισό λεπτάκι. Μιλάμε... Να μείνουμε λίγο γι' αυτό. Νωρίτερα αναφερθήκατε στην εξατομίκευση. Mm-hmm. Και η επιλογή προφανώς του προθέματος έχει να κάνει με τον κάθε ειδικό τύπο του κάθε ασθενούς. Μικρότερος, μεγαλύτερος, ανάλογα με τι βλάβη έχει υποστεί το γόνατο και η άρθρωσή σωστό, του. Πολύ σωστό. Άρα λοιπόν εδώ, το πρόθυμα που θα χρησιμοποιήσετε είναι κάτι που προκύπτει μόνο για το συγκεκριμένο ασθενή ή είναι κάποιο το οποίο ταιριάζει ίσως πιο κοντά στα δικά του δεδομένα. Όχι. Αυτό που θέλουμε είναι να ταιριάξουμε απόλυτα το μόσχευμα πάνω στην ανατομία του κάθε ασθενούς και όχι το αντίθετο. Μάλιστα. Όπως κάναμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, κάνοντας συμβατικές αρθροπλαστικές. Η επανάσταση που έχει γίνει δεν έχει γίνει μόνο στην τεχνολογία, έχει γίνει και στα προθετικά υλικά. Οι μεγάλες λοιπόν εταιρείες, συνήθως από την Αμερική, έχουν φτιάξει τώρα πλέον προθετικά υλικά τα οποία είναι προσαρμοσμένα ανά 2,5 χιλιοστά διαφορετικό μέγεθος. Άρα ο χειρουργός λοιπόν έχει πάρα πολλές επιλογές για να μπορεί να ταιριάξει και να δει τι ακριβώς γίνεται. Όταν όμως μιλάμε τώρα για 2,5 χιλιοστά, καταλαβαίνετε ότι το ανθρώπινο μάτι από μόνο του μπορεί να κάνει λάθος. Γι' αυτό λοιπόν συζητάμε πρώτον για προεγχειρητικό σχεδιασμό με τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας, όπου δεν μπορεί να λαθέψει και μπορεί να βρει τι ακριβώς ταιριάζει πάνω στον ασθενή. Έρχεσαι δε μέσα στο χειρουργείο και βλέπεις κατά πόσον οι προεγχειρητικές μετρήσεις που έχουν γίνει είναι αυτές οι οποίες ταιριάζουν στην ανατομορφολογία του ασθενούς μέσα στο χειρουργείο. Συνεπώς, γιατρέ, χρησιμοποιεί τα γυαλιά αυτά με την επαυξημένη πραγματικότητα και την εικονική πραγματικότητα και εσείς είστε αυτός ο οποίος θα φέρει την εφαπτώμενη γραμμή του ριζόχαρτου, ξαναχρησιμοποιώ εγώ, που έχουμε το σχήμα μας, πάνω στην πραγματικότητα. Εκεί, πόσο ρόλο παίζει το χέρι του γιατρού για να το κάνει ακριβώς, μάλλον να το φέρει με ακρίβεια στο σημείο αυτό ή όχι? Ναι. Καταρχήν, να ολοκληρώσω λιγάκι αυτό που σας έλεγα. Το θέμα δεν είναι μόνο το μέγεθος, είναι και η επιλογή της κατάλληλης πρόθεσης. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, το κάθε γόνατο έχει και διαφορετικές παραμορφώσεις. Σε άλλους λείπουν οι πλάγιοι σύνδεσμοι. Σε άλλους μπορεί να λείπουν οι χιαστοί σύνδεσμοι από κάποια κάκωση στο παρελθόν. Άλλου είδους πρόθεση θα βάλει ο ένας ασθενής, άλλου είδους πρόθεση, προθετικό υλικό, θα πρέπει να βάλει κάποιος άλλος ασθενής. Αυτό λοιπόν το οποίο μας δίνει η εικονική πραγματικότητα μέσα στο χειρουργείο, στην πραγματικότητα, τα ειδικά γυαλιά αυτά που φοράμε, που είναι συνδεδεμένα με ειδικό λογισμικό μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι όχι μόνο να καθορίσουμε πώς θα γίνουν ουσιαστικά οι οστεοτομίες και η τοποθέτηση των υλικών, αλλά να μας επιβεβαιώσουν ότι αυτό που έχει σχεδιάσει ο χειρουργός και εκτελεί εκείνη την ώρα, το εκτελεί βάσει του σχεδιασμού που κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα, εδώ λοιπόν έχουμε απτά αποτελέσματα που μας δείχνουν πραγματικά με μοίρες, με γωνίες, πώς ακριβώς έχουν τοποθετηθεί σε σχέση με αυτό που έχει σχεδιαστεί. Δεν είναι κάτι που απλά μας δίνει, όπως τα παλιά navigation system, τα συστήματα πλοήγησης που είχαμε κάποτε, μας δίνανε κάποια στοιχεία μέσα σε διαφορετικές οθόνες που κοίταγε ο χειρουργός και μας έδειχναν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία προσανατολισμού του ασθενούς. Εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα έρχεται να μας επιβεβαιώσει
πώς ακριβώς έχει γίνει όλο αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί από το χειρουργό. Γι' αυτό και θεωρούνται φαμιλά ή και καλύτερα από τα ρομποτικά συστήματα. Γιατί τα ρομποτικά συστήματα ήταν αυτά που πρώτα μας έδειξαν ποιο είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Ερώτηση. Την οστεοτομία στην επαυξημένη πραγματικότητα την υλοποιεί μόνο το χέρι του γιατρού ή μπορεί να συνδυαστεί με ρομποτικό σύστημα? Έχετε φτάσει πολύ στο μέλλον. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σκέψη σας. Νομίζω ότι η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση είναι να μπουν αυτά τα γυαλιά της επαυξημένης πραγματικότητας μέσα σε ρομποτικά συστήματα, τα οποία θα μπορεί να τα κινεί ο χειρουργός. Γιατί ένα από, θα έλεγα, από τα σχετικά μειονεκτήματα των ρομποτικών συστημάτων, έτσι, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω τη μέθοδο, άλλωστε είμαι ένας από αυτούς που έχω κάνει πάρα πολλά ρομποτικά γόνατα. Μπορεί να έχει συμπληρωματική σε κάποιες περιπτώσεις. Βεβαίως. Αλλά ένα λοιπόν από τα σχετικά μειονεκτήματα είναι ότι γύρω-γύρω από το ρομποτικό βραχίωνα υπάρχουν 2, 3, 4 διαφορετικές οθόνες με πληροφορίες, τις οποίες ο γιατρός, ο χειρουργός, την ώρα που είναι προσανατολισμένος πάνω στο χειρουργικό πεδίο, πρέπει να σηκώσει το βλέμμα, να κοιτάξει τι λέει η μία οθόνη, η άλλη οθόνη, να μπορέσει όλα αυτά να τα αντιπαραβάλει και να δώσει τις πληροφορίες στο ρομποτικό βραχίωνα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εδώ λοιπόν, τα έχεις όλα μπροστά στα μάτια, δεν χρειάζεται να αποσπάσεις την προσοχή σου πουθενά αλλού. Γι' αυτό και είναι και πολύ πιο γρήγορο χειρουργείο σε σχέση με τα ρομποτικά. Θυμίζει λίγο ορισμένες οθόνες αυτοκινήτων που βλέπουμε να αποτυπώνονται, ή να το πω αλλιώς, στο κράνος των πιλότων βλέπουμε να αποτυπώνονται όλες τις κοινές πληροφορίες την ώρα που πετάει και παράλληλα όμως βλέπει τον ορίζοντα. Ναι. Είναι περίπου, θα σας έλεγα, το ίδιο λογισμικό ή τουλάχιστον είναι η ίδια φιλοσοφία. Έτσι, εκεί πάμε στην πραγματικότητα, στο να μπορούμε τα πάντα να τα βλέπουμε μέσα από τα γυαλιά μας. Έτσι. Όλο το θέμα που θα πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ η δυσκολία ή η καμπύλη εκμάθησης, να το πω έτσι, γιατί δεν μπορεί ένας γιατρός απευθείας με την πρώτη να κάνει ένα τέτοιο χειρουργείο, μια μάτριξ αρθροπλαστική. Ποια είναι λοιπόν η δυσκολία? Η δυσκολία είναι ότι πρέπει να προσαρμόσει ο χειρουργός το μάτι του τόσο στο να κάνει, να προσανατολιστεί με το μεγάλο γυαλί στο φυσικό περιβάλλον που είναι το γόνατο, και ταυτόχρονα να μπορέσει να προσαρμόσει την όρασή του πάνω στο μικρό γυαλί που είναι συνδεδεμένο με το λογισμικό, για να του δώσει όλες τις άλλες πληροφορίες και να μπορεί να ταιριάξει όλα αυτά τα δύο ουσιαστικά μαζί. Ουσιαστικά ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος μοιράζει τον εαυτό του μεταξύ επαυξημένης και παρούσας πραγματικότητας. Παρούσας πραγματικότητας. Μα γι' αυτό και τη λέμε επαυξημένη πραγματικότητα, γιατί έχουμε την πραγματικότητα και την αυξάνουμε. Άρα, γιατρέ, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία παρέμβαση, έχουμε μία συνεργασία άλλων συστημάτων στην επαυξημένη πραγματικότητα ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Γιατί το ερώτημα τελικά είναι ποιος είναι αυτός που εκτελεί την επέμβαση. Ναι, ο χειρουργός εκτελεί την επέμβαση. Είναι άλλωστε κάτι το οποίο το ζητάνε και οι ίδιοι οι ασθενείς. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εδώ λοιπόν παίρνει ο χειρουργός όλες τις πληροφορίες και αφού κάνει όλες τις μετρήσεις κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μπαίνουν ειδικά εργαλεία οστεοτομιών και μέσα από αυτά ο χειρουργός εκτελεί τη συγκεκριμένη επέμβαση. Εδώ λοιπόν το ίδιο το σύστημα δεν σε αφήνει να προχωρήσεις εάν κατά τη διάρκεια των οστεοτομιών αλλάξουν οι γωνίες μέτρησης. Πριν προχωρήσετε όμως την οστεοτομία, ακριβώς το σύστημα σας προειδοποιεί και σας λέει κόκκινη γραμμή, σταμάτα εδώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα φρένο. Βέβαια. Επομένως το χέρι του γιατρού δεν είναι αλάνθαστο, μπορεί να συμβεί. Έτσι. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που έχουμε αρκετά έντονα. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλες τις πληροφορίες διεγχειρητικά τις παίρνει στα μάτια του μπροστά ο χειρουργός, έτσι ώστε να εκτελεί με απόλυτη ακρίβεια, έτσι, σε επίπεδο χιλιοστού, όλες τις οστεοτομίες. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές είναι ότι εδώ, με όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται μπροστά στα μάτια μας, αυξάνει η διαισθητική ικανότητα του χειρουργού στο χώρο. Υπάρχει ένας τρισδιάστατος προσανατολισμός στο χώρο.
μπορούμε μέσα από τα γυαλιά να δούμε γωνίες και να δούμε οπτικές μετρήσεις σε σημεία του γονάτου που με την απλή οπτική επαφή δεν θα μπορούσαμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το οποίο βλέπετε εσείς μέσα από τα γυαλιά. Μία άλλη μάλλον μορφή γυαλιών, γιατί αυτό που είδαμε προηγουμένως ήταν ελαφρώς διαφορετικό. Τώρα πάμε στην εικονική πραγματικότητα με αυτό που βλέπουμε εδώ. Γιατί θα εξηγήσετε μας τι είναι αυτό. Εδώ λοιπόν βλέπετε το γιατρό να φοράει τα γυαλιά. Βλέπετε, είναι διαφορετικά τα γυαλιά αυτά της εικονικής πραγματικότητας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε είναι... τέτοια στο κινητό μας, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι σωστό. Εικονικής εδώ λοιπόν είναι αυστηρά προσανατολισμένος μέσα στα γυαλιά. Βρίσκεται, έχει ξεχωρίσει από το φυσικό περιβάλλον. Ο χειρουργός δεν βλέπει τίποτα ή μπορεί αυτή την εικόνα να την έχει και ο ίδιος ο ασθενής παράλληλα με τον γιατρό να φοράει τα ίδια γυαλιά και να μπορεί να βλέπει ακριβώς πώς είναι το γόνατό του. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνουν όλες οι μετρήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι εδώ ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να καταλάβει επακριβώς τι συμβαίνει στο γόνατό του. Η βλάβη μπορεί που να υπάρχει, δει τις βλάβες που υπάρχουν. Μετά. Μπορεί να δει και ο χειρουργός, γιατί περισσότερο χρήσιμο είναι για τον χειρουργό, αλλά και ο ίδιος ο ασθενής, αν υπάρχει συνδεσμική αστάθεια στο γόνατο. Αν έχουν, δηλαδή καταστραφεί κάποιοι σύνδεσμοι. Γύρω, ναι. Μπορεί να δει πώς θα εξισορροπήσει ένα τέτοιο γόνατο, έτσι ώστε όταν το φτιάξει, όταν ο ασθενής ξεκινήσει να περπατάει, να μην αισθάνεται ο ασθενής πλέον συνδεσμική αστάθεια και να νομίζει ότι του φεύγει το γόνατο προστιοπίστια ή πλαγιοπλάγια. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής, γιατρέ, όλη αυτή την πληροφορία? Είναι σημαντικό να την γνωρίζει? Ο ασθενής είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει αυτό, γιατί είναι το δικό του γόνατο. Αυτό που θέλει όταν πάει να κάνει ένα χειρουργείο είναι να έχει ένα γόνατο το οποίο να είναι απόλυτα σταθερό και λειτουργικό, σαν να ήταν το φυσικό του γόνατο. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι καταλήγουν στο να κάνουν μια τέτοια επέμβαση έχουν υποστεί άλλου είδους φαρμακευτική, φυσικοθεραπευτική αγωγή, εγχύσεις, αρθροσκοπικές μεθόδους καθαρισμού στο γόνατό τους και θεωρούν ότι αυτή είναι μια τελική επέμβαση για αυτούς, όπου με αυτό θα βρουν πάλι τη λειτουργικότητά τους και την καθημερινότητά τους σαν να μην είχαν ποτέ τίποτα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουν στο μυαλό τους να το βιώνουν και στην πραγματικότητα μετά το χειρουργείο. Έχουμε περιορισμούς σε ποιους ασθενείς μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή, Matrix, για την εικονική πραγματικότητα και την αποκατάσταση του γόνατος? Όχι. Δεν έχουμε κανένα περιορισμό, πραγματικά. Μπορεί να το κάνουν ασθενείς διαφορετικού σωματοτύπου. Μπορεί να κάνουν ασθενείς... Παίζει ρόλο, συγγνώμη, μιας και αναφέρεις τον σωματότυπο. Τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στην κάμερα που διαθέτουν τα γυαλιά και σας αποδίδουν ακριβώς εκείνη τη στιγμή μετρήσεις και την εικόνα που έχει το γόνατο. Άρα λοιπόν ένα άτομο με επιπλέον κιλά θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος? Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Γιατί αυτό που σας είπα είναι ότι τα γυαλιά και το λογισμικό κάνουν focus επακριβώς πάνω σε ανατομορφολογικά σημεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την απόσταση από το δέρμα πάνω στο οστούν, ούτε με το πόσο μακρύ ή πόσο κοντό, ανάλογα με το σωματότυπο του κάθε ασθενούς, είναι το κόκαλο, το οστούν του κάθε ασθενούς. Όλη αυτή η ιστορία είναι ότι πρέπει πάντα να βρίσκουμε μία μέθοδο, η οποία, χειρουργική μέθοδο, η οποία να είναι απόλυτα αναπαραγώγιμη και να γίνεται σε κάθε ασθενή και να γίνεται από έναν χειρουργό που να έχει απλά εμπειρία. Από εκεί και πέρα λοιπόν συζητάμε ότι όλοι οι ασθενείς βιώνουν ένα άριστο κλινικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά λοιπόν η επαναληψιμότητα είναι αυτή η οποία εγγυάται και το αποτέλεσμα. Βέβαια, φυσικά. Έτσι, όσο πιο έμπειρος είναι ο χειρουργός στη χρήση του μηχανήματος, είναι αυτό που είπαμε πιο πριν για την καμπύλη εκμάθησης. Δεν μπορεί κάποιος που έχει πρωτοπάρει δίπλωμα να του δώσεις και να βγει στην Εθνική Οδό οδηγώντας μία Φεράρι. Καλά, αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο από το να οδηγήσει μέσα στην Αθήνα, η αλήθεια είναι. Okay. Αλλά αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σας, γιατί πραγματικά χρειάζεται μια εξοικείωση πρώτα απ' όλα στο επεμβατικό κομμάτι και μετά στην προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Βέβαια. Από εκεί και πέρα όμως, το ερώτημα είναι η συγκεκριμένη μέθοδος
τι μας εξασφαλίζει ό,τι αφορά την παραμονή στο χειρουργείο? Δηλαδή, είναι λιγότερη, είναι μικρότερη, γιατί δεν έχουμε καταρχάς από ό,τι αντιλαμβάνουμε τους στυλεούς ή τους αισθητήρες που μπαίνουν ακριβώς στα γόνατα για να μπορούμε. Μιλάμε να... για ένα χειρουργείο, ναι, το οποίο στα δικά μας χέρια, στη δική μου χειρουργική ομάδα, δεν ξεπερνά τα 35-40 λεπτά το πολύ. Για μια ολική αρθροπλαστική, για μια ολική αρθροπλαστική γόνατος. Μαζί με την αναισθησία. Όλα μαζί. Όλα μαζί, ναι. Και σκεφτείτε ότι οι ασθενείς, μόλις φύγει η περιοχική αναισθησία, γιατί 8 ή 9 στους 10 ασθενείς κάνουν περιοχική αναισθησία από τη μέση και κάτω. Άρα δεν χρειάζεται ολική. Όχι, όχι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μόλις φύγει η αναισθησία από τα πόδια, την ίδια μέρα, μετά από μερικές ώρες, σηκώνουμε τους ασθενείς πραγματικά και περπατάνε και βιώνουν την καινούργια κατάσταση από την αρχή. Οπότε εκεί είναι απαλλαγμένοι και από άλλου είδους τραύματα που μπορεί να έχουμε γύρω από την άρθρωση, δηλαδή τις ΟΠΕΣ ακριβώς για τους οδηγούς. Επιμένω σε αυτό το πράγμα, μιλάμε, γιατί θεωρώ μιλάμε ότι για ελάχιστο σημαντικό τραύμα πλέον. Σκεφτείτε ότι 9 στους 10 ασθενείς, και πάλι και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα του δέρματος. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι μιλάμε για εξατομικευμένες επεμβάσεις. Είναι εξατομικευμένες σε όλα. Και στο προθετικό υλικό, και στον τρόπο που θα χειρουργηθεί κανείς, και στο προεγχειρητικό πρωτόκολλο, και στο διεγχειρητικό πρωτόκολλο, και στο φυσικοθεραπευτικό πρωτόκολλο, και για το πώς θα σηκωθεί, και για το τραύμα. 9 στους 10 ασθενείς λοιπόν κάνουμε πλαστική πάνω στο τραύμα, έτσι ώστε να μην έχουν να κόψουν ράματα. Η πλαστική την οποία συζητάμε δεν γίνεται μόνο για αισθητικούς λόγους, γιατί οι περισσότεροι όταν ακούμε πλαστική, το μυαλό μας πάει στον πλαστικό χειρουργό, ναι, και στην αισθητική. Όχι, εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε ότι έρχονται ασθενείς σε εμάς, οι οποίοι οι 8 στους 10 είναι εκτός περιοχής Αττικής ή Αθηνών, να το ότι πω έτσι. Είναι δύσκολη και η μετάβαση. Είναι και δύσκολη η μετάβαση έξοδα για να γυρίσουν, για να τους κόψουμε ράματα μετά από 15-20 μέρες. Εδώ λοιπόν τα ράματα πέφτουν από μόνα τους. Δεν βιώνει ο ασθενής πόνο. Έτσι. Ή όλη αυτή τη διαδικασία, πάνε να κόψουμε ράματα κτλ. Μπορούν να κάνουν μπάνιο από την πρώτη διεγχειρητική μετεγχειρητική μέρα. Δηλαδή, είναι πολύ πιο άνετη από κατάσταση. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Θα μπει κάποιος στο μπάνιο του για να πληθεί. Είναι πολύ, ναι, σημαντικό. Βεβαίως. Μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό χωρίς να έχει καμία ανησυχία για το αν θα βραχεί το τραύμα ή οτιδήποτε όχι, άλλο. Όχι, καμία ανησυχία. Εντάξει, υπάρχει ένα μια γάζα, μια γάζα, ναι, η οποία είναι αδιάβροχη, προφανώς, την οποία βάζουμε πάνω στο τραύμα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στο τραύμα. Δεν έχουμε αιμορραγικά τραύματα μετά που να σας πω ότι στην τρίτη, στην πέμπτη, στη δέκατη μέρα χρειάζεται κάποιος να κάνει αλλαγή. Φεύγει, πηγαίνει στο σπίτι του και αυτό είναι. Περπατάει από την αρχή, 8 στους 10 ασθενείς δεν χρειάζεται να κάνουν φυσικοθεραπεία. Πότε ουσιαστικά αποκτά κανείς την πλήρη λειτουργικότητα και κινητικότητα στο γόνατό του? Σε πόσο καιρό από την ημέρα της επέμβασης? Αυτό είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που μας κάνουν οι ασθενείς. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όλα αυτά διαφέρουν από το τι σκέφτεται ο γιατρός στην πραγματικότητα και τι σκέφτεται ο ασθενής στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε ασθενείς οι οποίοι χορεύουν, παράδειγμα. Χορεύαν όμως και πριν, προφανώς. Χορεύανε και πριν. Χορεύουν λοιπόν, μετά το μπορούν στις 10 μέρες, θα σας πω, να χορέψουν. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι κάνανε αγροτικές εργασίες πριν από το χειρουργείο και οι οποίοι θέλουν να κάνουν και μετά. Εξαρτάται λοιπόν από το πόσο βαριά αγροτική εργασία κάνει κανείς. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι χρειάζονται από 1 μέχρι 3 μήνες για να κάνει βαριά αγροτική εργασία πάλι κανείς από την αρχή. Έχω ασθενή ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων και ο οποίος κατεβαίνει κάτω από το αυτοκίνητο. Χρειάζεται να κάνει πολύ μεγάλη κάμψη στα γόνατά του. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται για την πλήρη αποκατάσταση που σκέφτεται ο ασθενής. Σίγουρα χρειάζεται 2 με 3 μήνες. Αν με ρωτήσετε τι σημαίνει λειτουργική αποκατάσταση για το χειρουργό, θα σας πω ότι ναι. Την πρώτη μέρα, την τρίτη μέρα, ο ασθενής μπορεί να περπατάει σχεδόν φυσιολογικά, χωρίς να έχει την ανάγκη εξωτερικής βοήθειας, να περπατάει όπως περπατάγαμε παλιά σε μια συμβατική αρθροπλαστική με πι ή με ένα μπαστούνι. Δεν το χρειάζεται πλέον αυτό. Άρα μπορεί να για περπατήσει λόγω ψυχολογίας ίσως και μόνο. Ναι. Επομένως. Πάλι γυρνάω στη λέξη εξατομίκευση. Έχω ασθενή η οποία έκανε τις προάλλες αρθροπλαστική στο γόνατό της και έχει χειρουργηθεί σε κάποιον άλλο γιατρό και έχει κάνει και 2 ισχύα. Αυτός ο ασθενής είναι για ζήτημα ευστάθειας, για να μην πέσει,
Είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί ένα μπαστούνι για μερικές μέρες μέχρι να αισθανθεί και ψυχολογικά αλλά και σωματικά υγιής ότι μπορεί να περπατήσει με άνεση. Τώρα, εάν έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι 50 ετών, 55 ετών, χωρίς άλλα νοσήματα, να μην έχει αναπνευστικά, καρδιολογικά ή άλλα νοσήματα σοβαρά, αυτός ο ασθενής, ναι, βεβαίως, μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει. Έχω ασθενείς οι οποίοι στις δύο μέρες μπορεί να περπατήσουν 500 μέτρα. Έχω ασθενή ο οποίος, ο ίδιος ο ασθενής, σου λέει μετά από ένα μήνα ότι περπατάω, γιατρέ μου, 2-3 χιλιόμετρα με αργό βάδισμα, χωρίς όμως να έχω κανένα πρόβλημα στο γονατό μου. Υπάρχουν και άλλοι ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλο σωματότυπο. Πάντως το βέβαιο είναι την προσωπική περίπτωση του καθενός. Βέβαια, βέβαια. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επέμβαση, λίγες ώρες μετά από αυτό το οποίο μου λέτε, εσείς σαν χειρουργός έχετε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι που πρέπει να κάνετε. Εγώ θα σας πω ότι όλοι οι ασθενείς σηκώνονται και περπατάνε μερικές ώρες μετά το χειρουργείο. Δεν υπάρχει κανένας ασθενής ο οποίος να μένει στο κρεβάτι. Η μέθοδος πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που είναι κρίμα πραγματικά να κάνει κάποιος μια τέτοια τεχνολογίας επέμβαση με ένα άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τελευταίας γενιάς προθετικά υλικά και να μην σηκωθεί να περπατήσει. Προθετικά υλικά. Τι διάρκεια ζωής έχουν αυτά πλέον? Πάλι θα σας πω ότι εξατομικεύονται τα πάντα. Τι εννοώ? Τα τελευταίας γενιάς, ναι. Τα τελευταίας γενιάς υλικά που χρησιμοποιούμε, προθετικά υλικά, έχουν μια διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 25 με 30 χρόνια. Πάλι θα σας πάω σε ερωτήσεις που μας κάνουν οι ίδιοι οι ασθενείς. Αφού, βρε γιατρέ, κρατάνε 25 με 30 χρόνια και μου λες ότι είναι τελευταίας γενιάς, πώς το ξέρεις ότι κρατάνε 30 χρόνια? Τα έχετε χρησιμοποιήσει 30 χρόνια, γιατί εσείς μας λέτε ότι είναι τελευταίας γενιάς. Όχι, βέβαια. Όλα αυτά, λοιπόν, βγαίνουν από έρευνα η οποία γίνεται στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική, όπου σε ειδικό γόνατο, σε ένα πρόπλασμα, τοποθετούνται προθετικά υλικά, τα οποία είναι με αισθητήρες και κάνουν μέσα σε εργαστήριο, προσομοιώσεις γίνονται, όπου κάνει το γόνατο αυτό 5 εκατομμύρια κύκλους βάδισης, όσο περίπου είναι τα βήματα που κάνουμε σε ένα χρόνο, και μετράνε μέσα από τους αισθητήρες τι φθορά υπόκειται τα υλικά. Εδώ λοιπόν έρχομαι να σας πω για την εξατομίκευση. Και τι εννοώ? Ότι όλα αυτά που μας έρχονται μέσα από μελέτες από το εξωτερικό αφορούν φόρτιση, βάρος λοιπόν σώματος, περίπου στα 80 κιλά. Άρα λοιπόν έχουμε τέτοιους περιορισμούς και προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα προθέματα ή μάλλον τον μέσο όρο των προθεμάτων. Βεβαίως. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όσο αλλάζει το σωματικό βάρος, όσο αλλάζει ο σωματότυπος, όσο αλλάζει ο τύπος της εργασίας της καθημερινότητας. Έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε ασθενείς οι οποίοι κάνουν βαριές αγροτικές δουλειές. Πρωταθλητισμό μπορούν να κάνουν μετά, παράδειγμα, από μια τέτοια επέμβαση. Σε συγκεκριμένα αθλήματα. Έτσι. Δεν θα σας έλεγα ότι θα βάλουμε έναν ασθενή που έχει κάνει αρθροπλαστική να παίξει ποδόσφαιρο. Ακόμη ασθενή... και αν έπαιζε πριν ποδόσφαιρο. Ναι, συνήθως για να φτάσουν να κάνουν ολική αρθροπλαστική βρίσκονται σε τελευταίο στάδιο αρθρίτιδας. Μιλάμε λοιπόν πλέον για βετεράνους ποδοσφαιριστές. Έχω όμως ασθενή, ο οποίος πρόσφατα έκανε μαζί μας δύο γόνατα, 55-56 ονών, ο οποίος έπαιζε, παίζει και θέλει να συνεχίσει να παίζει τένις μετά το χειρουργείο. Αυτός ο ασθενής λοιπόν θα μπορεί να το κάνει. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι αλλάξαμε το γόνατό μας, βάλαμε καινούρια προθετικά υλικά και αυτά τα υλικά έχουν μέσα ελαττήρια που μπορούν να μας πετάξουν, να μας δώσουν περισσότερη ταχύτητα για να περπατήσουμε ή να ανέβουμε και να κατέβουμε σκαλιά. Αυτό που χρειάζεται να κάνει κανείς μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο είναι πολύ καλή μυϊκή ενδυνάμωση. Έχω ασθενείς λοιπόν τους οποίους τους βλέπω και παίζουν σε ομαδικά αθλήματα. Έχω ασθενείς οι οποίοι 70 χρονών, 75 όσο και αν σας κάνει εντύπωση, που μου στέλνουν βίντεο, μικρά βιντεάκια, μέσα από το γυμναστήριο πάνε και κάνουν πρέσα. Μάλιστα. Έχω ασθενείς οι οποίοι χορεύουν. Ο κάθε ένας είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή αναφέρεστε λοιπόν στα προθέματα και τον μέσο κύκλο ζωής τους,
25 με 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει κάποιος να καθυστερήσει μια τέτοια επέμβαση προκειμένου να μην προχωρήσει αύριο μεθαύριο σε μια αναθεωρητική επέμβαση, δεδομένου ότι αν κάνει κανείς τα 50 του, με το προσδόκιμο ζωής που υπάρχει σήμερα, ίσως να φτάσει στα 75-80 και να χρειαστεί πάλι μια επέμβαση για το γόνατο. Άρα και τι κάνουμε? Εγώ θα σας έλεγα, θα το ξεκίναγα ανάποδα. Πρώτον, πράγματι ο μέσος όρος ζωής πλέον στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ξεπερνά τα 85. Σας πληροφορώ ότι ούτε για μένα που είμαι γιατρός μου έχει κάνει κανένα συμβόλαιο από πάνω. Αυτό είναι το μόνο, βέβαια. Ότι θα ζήσω 85 ή 105. Μακάρι όλοι οι ασθενείς να μπορέσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης αργότερα να ανέβει και ακόμη παραπάνω. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω σαν ορθοπαιδικός είναι ότι αυτό που με ενδιαφέρει για τους ασθενείς μου και που με κάνει ευτυχισμένο είναι σε κάποιον που έχει χάσει την ποιότητα ζωής να του δώσω πάλι την καθημερινότητά του και να τον ξαναδώ χαμογελαστό. Όσο τον το να πει γίνεται. Σε κάποιον λοιπόν που έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που ταλαιπωρείται, που κάθεται στο κρεβάτι όπως είπατε πριν, που είναι σχεδόν παράλυτος, που δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, που αισθάνεται βάρος στα παιδιά του, που αισθάνεται ότι έχει χάσει τη ζωή του πλέον γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν λοιπόν του ξαναδώ στην καθημερινότητά του για 30 χρόνια, σας πληροφορώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο κανείς μας, ούτε ακόμη κι εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να μας συμβεί. Τώρα, ακόμη και να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, μπορώ να σας πω ότι είναι τώρα εύκολο να κάνει κάποιος, να το πω έτσι λιγότερο επιστημονικά, ένα ρεκτιφιέ στο γόνατο που έχει κάνει, άρα να κάνει μια αναθεωρητική επέμβαση εδώ και να βγάλει ένα μέρος του προθέματος ή να βγάλει ολόκληρο το πρόθεμα και να βάλει ένα άλλο πρόθεμα, το οποίο μπορεί μετά από 30 χρόνια να είναι και ακόμη καλύτερο από αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πανεύκολο και μπορεί να ξαναπάρει πάλι ποιότητα ζωής. Επειδή έχει τύχει και έχω γυρίσει σε πάρα πολλά νοσοκομεία του κόσμου και έχω εκπαιδευτεί, θα σας πω ότι υπάρχουν βορειοευρωπαϊκές χώρες, όπως την Αγγλία για παράδειγμα, που έχουμε κάνει 16η αναθεωρητική επέμβαση σε ισχύο ή σε γόνατο. 16η στον ίδιο ασθενή. Μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν νεανική ρευματοειδή αρθριτίδα που το πρώτο το χειρουργείο το κάνουν σε μια ηλικία 16 ετών. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις σε κάποιον ασθενή ο οποίος έχει χάσει την ποιότητά του ότι κάτσε στο κρεβάτι σου μέχρι με τους πόνους σου μέχρι να φτάσεις 50, 60, 70 για να έρθεις να σε χειρουργήσω. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σύγχρονη ιατρική όταν δεν μπορείς να προσφέρεις μια άλλη λύση για το πρόβλημα του ασθενούς. Έρχομαι λοιπόν στην αναθεωρητική ιατρική, αναθεωρητική χειρουργική επέμβαση σε ήδη αρθροπλαστικές οι οποίες υφίστανται με τις κλασικές μεθόδους. Μπορεί λοιπόν η μέθοδος Matrix γενικώς, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα να έρθει να ξανατοποθετήσει μια καινούργια άρθρωση σε ένα γόνατο το οποίο ήδη έχει εγχειριστεί? Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά project τα οποία άλλα έχουν φτάσει στο τέλος και έχουν μπει πλέον σε εμπορική χρήση και άλλα είναι έτοιμα να πάρουν πιστοποίηση είτε από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς είτε από τους αμερικάνικους οργανισμούς. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε για επαυξημένη πραγματικότητα και για ειδικά γυαλιά και για όλη αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία στο γόνατο, αλλά όσον ούπο θα μιλάμε για κάτι αντίστοιχο στην άρθρωση του ώμου, στην άρθρωση του ισχύου και στις αναθεωρητικές επεμβάσεις. Οι πληροφορίες που θα παίρνουμε πλέον είναι τρομερά χρήσιμες και υπάρχουν και άλλες χρήσεις έτσι, των γυαλιών, πάλι με διαφορετικά γυαλιά, γιατί ήδη δείξαμε στους τηλεθεατές δύο διαφορετικά γυαλιά. Άλλο για το πώς σχεδιάζουμε την επέμβαση πριν το χειρουργείο με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και άλλο τα γυαλιά που χειρουργούμε μέσα. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι έχουμε κατάγματα τα οποία είναι συντριπτικά σε διάφορα μέρη του σώματός μας, από τροχιά, από τυχήματα, από πτώσεις, από, στα οποία υπάρχει μία άλλη εικονική πραγματικότητα που λέγεται X-Vision, στο οποίο μπορείς να κάνεις με τα γυαλιά επιτόπου μέσα στο χειρουργείο ανασύνθεση των καταγμάτων, να δεις
πώς κάνουμε ένα puzzle και βλέπουμε ποιο κομματάκι πηγαίνει πού, μπορείς να κάνεις όλη την ανασύνθεση αυτή και να δεις, να μπορέσεις να το αναδομήσεις και να το ξαναφτιάξεις όπως ήταν πριν. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Πάμε, γιατρέ, λίγο να δούμε επιγραμματικά λίγο τα πλέον εκτήματα για να προχωρήσουμε και να κλείσουμε βεβαίως από την εκπομπή με ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τα πλέον εκτήματα της μεθόδου Matrix, δηλαδή της επαυξημένης πραγματικότητας στην αρθροπλαστική γόνατος, εξατομικευμένο λοιπόν χειρουργικό πρωτόκολλο, κάθε ένα για τον ασθενή, επιλογή μοσχευμάτων, μηδενισμός. Είναι, θα έλεγα, είναι, τα γυαλιά αυτά είναι ανοιχτής πλατφόρμας. Είναι open platform. Open platform. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι κουμπωμένα, να το πω έτσι, μόνο με ένα προθετικό υλικό. Και αυτό είναι που δίνει το δικαίωμα στο χειρουργό να επιλέξει για κάθε ασθενή το κατάλληλο αυτό, προθετικό αυτό, υλικό. Γιατί δεν δεσμεύεται από μια συγκεκριμένη μορφή. Μηδενισμός λοιπόν χειρουργικού λάθους, για το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Ελαχιστοποίηση νοσηλείας. Μας είπατε ουσιαστικά πότε μπορεί να γίνει. Εγώ θα σας πω, επειδή ακούμε έτσι, όλοι μας, και από άλλους συναδέλφους που λένε σε 5 ώρες εξιτήριο, σε 8 ώρες εξιτήριο, σε 12 ώρες εξιτήριο. Μερικές φορές γελάμε, μερικές φορές είναι πραγματικότητα. Φυσικά και υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι νέας ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν άλλα νοσήματα, σύνοδα, και οι οποίοι πράγματι μπορούν να φύγουν αμέσως. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να κάτσουν σε νοσοκομείο και θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, έτσι, άμεσα. Οι οποίοι είναι κοντά μας και οι οποίοι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έρθουν κοντά στο γιατρό. Ο μέσος όρος όμως. Ο μέσος όρος, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι από 1 μέχρι 3 μέρες. Και πάλι όλα εξατομικεύονται. Μάλιστα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι έτοιμοι στη μία μέρα να φύγουν. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θέλουν να μείνουν κοντά στο γιατρό, να κάνουν το φυσικοθεραπευτικό πρωτόκολλο αποκατάστασης μέσα στην κλινική πλέον και να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους και να είναι έτοιμοι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, ακριβώς για αυτό το πράγμα μιλήσαμε τώρα. Ακρίβεια στην τοποθέτηση. Περιορισμός μετεγχειρητικού πόνου και φαρμάκων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πώς θα εγώ τον πόνο? Αυτό που θέλω να πω και να το καταλάβουν οι τηλεθεατές είναι ότι εδώ όλα όσα συζητάμε είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής δουλειάς. Είναι λογικό ότι ο ασθενής μπορεί να ξέρει μόνο το χειρουργό του, γιατί αυτόν έχει δει πριν από το χειρουργείο. Προφανώς. Από αυτόν έχει ενημερωθεί. Αλλά εδώ είναι ομαδική δουλειά. Δηλαδή, εκτός από το χειρουργό, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η τεχνολογία, τα προθετικά υλικά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο αναισθησιολόγος, ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο χειρουργείο. Το τι φάρμακα θα χρησιμοποιήσει στην αναισθησία και το τι απλά φάρμακα θα χρησιμοποιήσει μετά το χειρουργείο, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει άμεσα πλήρη εξάλληψη του πόνου, άρα να μην πονάει καθόλου μετά από ένα τέτοιο μεγάλο χειρουργείο. Έτσι, και να έχει πλήρη λειτουργικότητα για να μπορεί να κινείται άμεσα. Δύσκολος συνδυασμός. Βέβαια, εδώ εγώ θα σας έλεγα ότι αυτά που είχαμε μάθει όταν εμείς ήμασταν ειδικευόμενοι πριν από 30 χρόνια είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με αυτά που συναντάμε τώρα. Μιλάμε οι αρθροπλαστικές όταν ξεκίνησαν την δεκαετία του 70 σε παγκόσμια κλίμακα. Ήταν μια επέμβαση πάρα πολύ βαριά, με μεγάλη απώλεια αίματος, με μεγάλο τραύμα, με να χρειάζεται τον ασθενή να μείνει στο νοσοκομείο, να μείνει στο κρεβάτι, να χρειάζεται να έχει πει για 6 εβδομάδες, να έχει πατερίτσες για άλλες 6 εβδομάδες. Εδώ συζητάμε τώρα ότι με όλα αυτά τα πράγματα έχουμε μια επαναληψιμότητα άριστου αποτελέσματος, άρα εδώ πετυχαίνει σε όλους τους ασθενείς, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το μάτι του γιατρού. Ναι. Εντάξει. Ειδικά πρωτόκολλα αποκατάστασης fast track, έτσι, που ο ασθενής βγαίνει αμέσως. Είναι ευκαιρία να δούμε, παρακαλώ, την επόμενη κάρτα, σύγκριση λίγο αυτής της καινούργιας τεχνικής επαυξημένης πραγματικότητας με τα υπόλοιπα ρομποτικά συστήματα, και αυτά βεβαίως έχουν την δική τους ιδιαιτερότητα. Άρα λοιπόν βλέπουμε επέμβαση από τον χειρουργό και όχι από το ρομπότ. Είναι κάτι που θέλω να το τονίσω. Έχω αρκετούς ασθενείς οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ρομποτική επέμβαση. Παρότι θα σας έλεγα ότι ήταν μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση. Ναι, αλλά ακούει ο ασθενής ρομπότ. Στην πραγματικότητα, όπως λέτε, όλα είναι robotic assisted, δηλαδή ο χειρουργός κατευθύνει το ρομποτικό βραχίωνα έτσι πάνω στον ασθενή. Έλα όμως που ο ασθενής θέλει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν θέλει να χειρουργείται από κάτι το οποίο είναι άψυχο,
και για το οποίο στην πραγματικότητα έχει φόβο. Γιατί έχει φόβο? Έχω ασθενείς οι οποίοι έρχονται και μου λένε: «Καλά, βρε γιατρέ, κι άμα κάνει λάθος το ρομπότ, πώς θα το διορθώσεις? Κι άμα κάτι τη διάρκεια του χειρουργείου πέσει η τάση του ρεύματος και χαλάσει το ρομπότ, τι γίνεται?» Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί είναι φόβοι που έχει ο μέσος ασθενής. Ακόμη και σήμερα, σας λέω, που μιλάμε για έναν χειρουργό ο οποίος πραγματικά έχω κάνει πάρα πολλά ρομποτικά χειρουργία. Να προχωρήσουμε λίγο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αύξηση λοιπόν ικανότητας χειρουργού με διαισθητική αύξηση των ιατρικών πληροφοριών, αυτό το οποίο μας είπατε ότι την ίδια στιγμή που συμβαίνει, είναι μία από βλέπετε. Τις μεγάλες διαφορές με τα ρομποτικά συστήματα. Εδώ λοιπόν αυξάνεται η διαισθητική ικανότητα του χειρουργού γύρω-γύρω, έτσι, από το πεδίο το χειρουργικό. Ενώ σε αντίθεση τα ρομποτικά συστήματα αυξάνουν τη μηχανική ικανότητα, είναι μία μηχανή που βοηθάει περισσότερο τον χειρουργό. Εδώ είναι ο ίδιος ο χειρουργός. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ελαχιστοποίηση λάθους και μείωση του χρόνου αναισθησίας. Δεν απαιτεί μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο σε σχέση με τη συμβατική αρθροπλαστική γόνατος. Και να πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Χωρίς λοιπόν εξειδικευμένο τεχνικό στο χειρουργείο. Που χρειαζόμαστε για τα ρομποτικά συστήματα. Σωστά. Χρήση ελεύθερης πλατφόρμας προθετικών υλικών, κάτι το οποίο το χαρακτηρίσατε, το είπατε προηγουμένως και είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Μείωση κόστους. Εδώ το κόστος λοιπόν σε σχέση με άλλες καταστάσεις είναι σαφώς πιο περιορισμένο. Βέβαια, φυσικά. Αυτή είναι μία από τις κύριες αιτίες για την οποία συνεχώς η τεχνολογία. Σε όλους τους τομείς. Προοδεύει. Λοιπόν, σε όλα τα σύγχρονα υγειονομικά συστήματα, σε όλα τα κράτη, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η σχέση κόστους-αποτελέσματος. Προφανώς. Λοιπόν, γιατί φτάσαμε στα ρομποτικά συστήματα? Γιατί είδαμε ότι με τις συμβατικές αρθροπλαστικές το ποσοστό λάθους κυμαίνεται περίπου στο 30%. Δηλαδή, αν πάρεις έναν έμπειρο, εξειδικευμένο χειρουργό, μπορεί να κάνει 70% αρθροπλαστικές, 7 στις 10, να τις κάνει τέλεια, όπως τις κάνει το ρομπότ, όπως τις κάνει η Matrix αρθροπλαστική τώρα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό λάθους, το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 30%. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκαμε στην αρχή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με συστήματα πλοήγησης, που πραγματικά δεν μας έδωσαν το αποτέλεσμα το οποίο περιμέναμε και υπήρχε η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη επένδυση, έτσι, σε μεγάλα κράτη πάνω στα ρομποτικά συστήματα, τα οποία πράγματι μας έδωσαν και εξακολουθούν να μας δίνουν πολύ πολύ καλά αποτελέσματα, σχεδόν άριστα αποτελέσματα. Όμως το θέμα ήταν ότι το κόστος για να φτιάξει κανείς ρομπότ, για να αγοράσει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα ένα ρομπότ, γι' αυτό και βλέπετε ότι τα κρατικά νοσοκομεία και στην Ελλάδα αλλά και τα περισσότερα στο εξωτερικό δεν έχουν ρομποτικά συστήματα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πανάκριβη η αγορά ενός τέτοιου συστήματος. Είστε κατανοητός, έχουμε λοιπόν ένα μειωμένο κόστος, ελάχιστα τραυματική μέθοδος και προσήλωση του χειρουργού σε ένα μόνιτορ, όπως προείπατε. Είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε ορισμένες περιπτώσεις. Πάμε παρακαλώ λίγο να δούμε ορισμένους ασθενείς. Πείτε μας λιγάκι εδώ. Αυτός είναι ασθενής, ο οποίος έχει κάνει δύο γόνατα. Είναι δεύτερη μεταχειρητική μέρα, είναι μέσα στο νοσοκομείο. Είναι άμφο, είναι αμφίβλευρη. Είναι και στα δύο γόνατα. Είναι ο ίδιος ασθενής, δέκατη μεταχειρητική μέρα. Μάλιστα. Έτσι, βλέπετε ότι ακόμη υπάρχουν οι γάζες στα πόδια του. Χορεύει. Αλλά θα σας πω το βασικό. Το βασικό είναι ότι αν τον παρατηρήσετε, είναι χαμογελαστός ο ασθενής. Που σημαίνει ότι δεν πονάει, έχει ποιότητα ζωής. Εδώ είναι λοιπόν δεύτερος ασθενής, χειρουργημένος μόνο στο ένα γόνατο, δέκατη μεταχειρητική μέρα, χορεύει με την κόρη του. Και ο ασθενής είναι τρισευτυχισμένος. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με μία ακόμη περίπτωση, νομίζω, που έχουμε και μπορούμε να τη δούμε, παρακαλώ. Εδώ. Ναι, εδώ έχουμε ασθενή, δεύτερη μεταχειρητική μέρα, έχει κάνει αρθροπλαστική και στα δύο του ισχύα ταυτόχρονα. Ισχύα. Ναι. Είναι λοιπόν το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε ότι η Matrix αρθροπλαστική πλέον θα βρει εφαρμογή και σε διαφορετικά σημεία και αρθρώσεις του σώματος. Γιατρέ, Matrix λοιπόν αρθροπλαστική, μια νέα τεχνολογία, εικονική πραγματικότητα στη ζωή μας για να μας κάνει καλύτερους και βεβαίως να μας δώσει ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η
ανάγκη για ακρίβεια στην τοποθέτηση των μοσχευμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη επιτυχία μιας αρθροπλαστικής γόνατος και μάλιστα σε σύντομο χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις, έχει οδηγήσει τους εξειδικευμένους χειρουργούς σε καινοτόμες τεχνολογικές μεθόδους. Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας σήμερα αποδεικνύεται ένα εργαλείο υψηλής αποτελεσματικότητας στα χέρια του έμπειρου χειρουργού, ενώ παράλληλα προσφέρει εργονομία, υψηλή κινητικότητα και ελάχιστο χρόνο στο χειρουργείο για τον ίδιο τον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.